για τις οικογένειές τους. Και χθες ευνηδιάστηκαν. Τους ήρθε σαν κεραυνός, όπως λένε χαρακτηριστικά. Τη στιγμή που οι γυναίκες τους πήγαιναν τα παιδιά στο σχολείο, οι ίδιοι με το που γύρισαν πίσω έπρεπε να τους πούνε ότι μένουμε άνεργοι. Αυτό πρέπει να το συνεκτιμήσετε. Είναι το πιο σημαντικό απ' όλα. Προφανώς. Αντιλαμβάνομαι απολύτως και κατανοώ την αγωνία, την απελπισία που βλέπουμε στις δηλώσεις και στις όψεις των εργαζομένων και προφανώς δεν είναι καθόλου ευχάριστη η εξέλιξη αυτή. Κανένας άνθρωπος δεν θέλουμε να χάνει τη δουλειά του και μάλιστα σε μια χώρα με μεγάλα ποσοστά ανεργίας και με δυσκολία για το επόμενο βήμα. Δεν είμαστε να έχουμε την πολυτέλεια κάποιος να χάσει μια δουλειά, να βρει μια άλλη δουλειά. Και άνθρωποι που έχουν οικογένειες, όπως είπαν και οι ίδιοι, και απολύτως με τη στάση μας σε όλη την πορεία ζωής μας, όχι τώρα που είμαστε στην κυβέρνηση. Η αγωνία μας είναι το παρόν και το μέλλον των εργαζομένων και των ανέργων. Τι συμβαίνει εδώ όμως, κύριε Βασίλη? Πάμε λοιπόν εδώ όμως να το δούμε το θέμα πώς έχει. Εκτιμώ ότι το ξέρουν και οι ίδιοι εργαζόμενοι. Και οι ίδιοι εργαζόμενοι της Ελντοράντο είναι, νομίζω, η τρίτη φορά που βρίσκονται απέναντι επίσης σε ένα εκβιαστικό δίλημα. Όχι οι ίδιοι, εκβιάζονται με την απόλυσή τους. Ωστόσο, θα έπρεπε και οι ίδιοι να έχουν υπόψη ότι δεν είναι ο κατάλληλος τρόπος να χρησιμοποιείς ασπίδα εργαζόμενους με όλη αυτή την αγωνία, η οποία δεν νομίζω ότι αφορά κάποιους οι οποίοι έχουν μάθει ότι ο εργαζόμενος είναι ένα αναλώσιμο είδος. Χρησιμοποιούνται, πιστεύετε, εργαζόμενοι για πολιτικό παιχνίδι? Κοιτάξτε, εκτιμώ ότι οι ίδιοι δεν θα αφήσουν τους εαυτούς να τους χρησιμοποιήσουν. Δεν τους εκτιμώ σαν όριμους. Ναι, αλλά εσείς αναφέρετε δεδομένο ότι έχει στοιχεία ένα παιχνίδι. Λέω την άλλη πλευρά. Γιατί επειδή η κυβέρνηση το λέει αυτό. Επειδή είναι η τρίτη φορά, γι' αυτό το λέω αυτό. Ναι. Και γιατί έχουμε τα δεδομένα και τα προηγούμενα. Η εταιρεία εκβιάζει την κυβέρνηση, κύριε Γεροβασίλη. Κοιτάξτε, η εταιρεία έστειλε τελεσίγραφο στην κυβέρνηση. Αυτό δεν είναι θεμητό τρόπο μιας εταιρείας καναδικής, η οποία βρίσκεται σε ελληνικό έδαφος και έχει απέναντι της μια δημοκρατικά εκλεγμένη κυβέρνηση, αλλά έχει και ένα δημόσιο και ένα κράτος. Ανεξαρτήτως με το ποιος είναι η κυβέρνηση. Δηλαδή θα αντιλαμβανόμουν, εάν μιλούσε η εταιρεία για δυσκινησίες δημοσίων υπηρεσιών, να το καταλάβω, και είναι άλλο να μιλάει για μη φιλική κυβέρνηση και να επιλέγει κάτι άλλο. Δεν είναι στην αρμοδιότητά της και θα έπρεπε να αποφύγει τέτοιου είδους παγίδα. Υπάρχει παιχνίδι με την αντιπολίτευση, πιστεύετε? Κοιτάξτε, εγώ θα έχω κάποιες συνεπαγωγές, παίρνοντας δεδομένα, το μυαλό φυσιολογικών ανθρώπων δημιουργεί, δουλεύει με συνεπαγωγές και φτάνει σε ένα συμπέρασμα. Ωστόσο, δεν είναι αυτό το κυριότερο. Το κυριότερο είναι να δούμε εδώ, διότι η κυβέρνησή μας ούτε απειλείται ούτε εκβιάζεται με τέτοιους μηχανισμούς. Να το κάνουμε αυτό σαφές. Και δεν πρέπει καμία κυβέρνηση να εκβιάζεται από μια εταιρεία η οποία προφανώς. Επιλέγει, δεν επιλέγει ούτε επιχειρήσεις ούτε. Βεβαίως. Προφανώς θέλει να υπερασπίσει τα συμφέροντά της κατά τον καλύτερο, κατά αυτήν δυνατόν τρόπο και αυτό είναι δικαίωμά της. Απ' την άλλη πλευρά όμως, η υποχρέωση της κυβέρνησης, της κάθε κυβέρνησης, είναι να υπερασπίζεται τα ζητήματα του δημοσίου συμφέροντος και μάλιστα μακροπρόθεσμα. Η περιοχή, η Χαλκιδική, είναι μια περιοχή η οποία είναι θησαυρός, όχι μόνο επειδή έχει το χρυσό, όχι μόνο ο θησαυρός που λάμπει, αλλά και θησαυρός και άλλων πολλών δραστηριοτήτων στην περιοχή με τουριστική βιομηχανία. Και βεβαίως υπάρχουν υδροφόροι ορίζοντες, υπάρχουν κάτοικοι που ζουν εκεί και που οι ζωές τους έχουν μολυνθεί. Και γι' αυτό έχουμε δει και όλο αυτό το μεγάλο κίνημα να αναπτύσσεται επί χρόνια από κατοίκους. Αυτοί γιατί δεν το λένε αυτό που λέτε? Αυτοί οι χιλιάδες άνθρωποι που δουλεύουν στην εταιρεία δεν έχουν πληγεί η ζωή τους? Να σας πω κάτι, οι άνθρωποι αυτοί έχουν. Προτιμούν να καταστρέφεται ο τόπος, δηλαδή, για να βγάζουν αυτή την μεροκάματα. Δεν εκτιμώ αυτό. Δεν εκτιμώ αυτό. Μπορεί να έχουν μια διαφορετική αντίληψη, μπορεί να μην έχουν λάβει υπόψη τους όλα τα δεδομένα και βεβαίως η αγωνία της επιβίωσης πρωτίστως επηρεάζει έναν άνθρωπο. Δεν θα ήθελα στη συζήτηση αυτή με τους ίδιους κανόνες να τοποθετήσουμε όλους. Ο εργαζόμενος είναι εργαζόμενος και η αγωνία του είναι σαφώς προτεραιότητα σεβαστή. Και σεβαστή. Λοιπόν. Όμως εμείς είμαστε υποχρεωμένοι να το δούμε όλο και πρέπει να το δούμε όλο γιατί εμείς πρέπει να παραδώσουμε και μια χώρα στις επόμενες γενιές και μια Χαλκιδική στις επόμενες γενιές και κάθε Χαλκιδική. Με βάση αυτή τη συζήτηση λοιπόν θα πρέπει να το δούμε όπως είναι.
Mm-hmm. Μία εταιρεία λοιπόν. Τι θέλετε την επένδυση, κύριε Γεροβασίλη, να ξεκινήσουμε από αυτό. Εμεί θέλουμε, θέλουμε όλε τι επενδύσει. Γιατί σε μια διελκυστίνδα. Στο ελληνικό θέλουμε, τα ίδια, σε άλλε επενδύσει μεγάλε τα ίδια. Θέλουμε όλε τι επενδύσει. Στην Κόσκο τρομάξαμε να την ξεκινήσουμε. Θέλουμε όλε τι επενδύσει και θέλουμε και αλλαγή παραγωγικού μοντέλου από αυτό που μα έφερε εδώ που μα έφερε. Μαζί ένα σχέδιο ανασυγκρότηση λοιπόν για αυτό να το συζητήσουμε. Μαζί μιλάμε τώρα για συγκεκριμένη επένδυση. Και η Κόσκο προχώρησε. Ναι, προχώρησε. Και άλλες επενδύσεις προχώρησαν. Κατάλληλη αντίληψη όμως. Θυμόσαστε τι λέγατε πριν. Εμείς διαφωνούσαμε με το είδος. Μην τολμήσουν να φέρουν τα λεφτά τους εδώ γιατί θα τα χάσουν, προσέξτε. Λέγατε. Διαφωνούσαμε με το είδος της σύμβασης, την οποία και επαναδιαπραγματευτήκαμε με την εταιρεία. Άλλαξαν και όροι και η επένδυση ολοκληρώθηκε. Μάλιστα. Ξέρετε ότι ο κάθε σοβαρός επενδυτής πάει σε μια χώρα γνωρίζοντας καλύτερα από όλους μας τους κανόνες, τους περιβαλλοντικούς, τον τρόπο διοδοτήσεων, τη φορολογία. Τα ξέρει πολύ καλύτερα από εμάς. Όμως συνέχεια. Στην Ελλάδα θα μας συνηθίσει αυτό. Όλες τις σοβαρούς επενδυτές τους απασχολεί ένα σταθερό φορολογικό και οικονομικό περιβάλλον και ορθώς τους απασχολεί. Διότι με βάση αυτό γίνονται και τα διάφορα πλάνα τους, αν θα επενδύσουν ή όχι. Εκτίμησή σας, κύριε Γεροβασίλη, αυτή επομένως, η επένδυση θα προχωρήσει ή θα μπει λουκέτο στις 21. Δεν μπορώ να κάνω εγώ την εκτίμηση αυτή, διότι δεν ξέρω τις πραγματικές προθέσεις της εταιρείας. Η κυβέρνηση θα αναλάβει κάποιες πρωτοβουλίες, γιατί υπήρξε κάλεσμα από την πλευρά της εταιρείας. Η κυβέρνηση αυτή βρίσκεται διαρκώς σε προσπάθεια επίλυσης των θεμάτων. Εδώ έχει μπλακεί και η δικαιοσύνη. Σας κατηγορούν ότι δεν κάθεστε στο τραπέζι να μιλήσετε μαζί τους. Έστειλε τρεις επιστολές, λέει η εταιρεία, στον Πρωθυπουργό. Σε τελεσίγραφα ο Πρωθυπουργός δεν θα απαντήσει και οφείλει να μην απαντήσει σε τελεσίγραφα. Δεν μπορώ να σας πω τώρα την αλληλογραφία της εταιρείας. Εκείνο που μπορώ να σας πω εγώ όμως είναι ότι όταν, κύριε οικονόμου, θέλετε να βγάλετε οικοδομική άδεια για το σπίτι σας και κάποιος άλλος θέλει να κάνει μια περιβαλλοντική αδειοδότηση για να ανοίξει ένα πτηνοτροφείο, δεν παίρνει τον Πρωθυπουργό τηλέφωνο. Mm-hmm. Υπάρχουν δημόσιες υπηρεσίες και τα πελατειακά να τα ξεχάσουμε σε αυτόν τον τόπο. Μάλιστα. Γιατί θέλετε να έτσι, πείτε υπάρχουν ότι προσπάθησε, υπηρεσίες, προσπάθησε η εταιρεία να πάει δια της πλαγίας. Εγώ λέω την άποψή μου πώς κινείται σοβαρά μια κατάσταση. Μάλιστα. Λοιπόν, και επειδή πρέπει να ζήσουμε σε ένα κράτος ισονομίας, δεν μπορεί να υπάρχουν άνθρωποι επειδή τηλεφωνούν και τους δίνουν και τηλέφωνο να περάσετε από την Πειραιώς. Μην περνάτε από την Κουμουνδούρου, διότι εμείς σας τα κάνουμε εύκολα. Τι σήμα δίνουμε στις επενδύσεις? Τι σήμα δίνουμε στους σοβαρούς επενδυτές? Ότι εδώ, όποιος περάσει από μια συγκεκριμένη οδό, εγώ είπα την Πειραιώς διότι του ζήτησαν οι ίδιοι, γι' αυτό το λέω. Λέω πριν στέλνει σοβαρές επενδύσεις, Πειραιώς 62. Περάστε από Πειραιώς 62 λοιπόν. Δεν ξέρω τι εννοούν. Γιατί δεν ξέρω αν θέλουν να δώσουν αυτό, σήμα. Δεν θέλω. Πώς το παρεξηγείτε? Θα σας πω τη δική μου ανάγνωση. Όποιος θέλει να κάνει επενδύσεις, περνάει από τις αρμόδιες υπηρεσίες. Εάν υπάρχει δυσκινησία, το συζητάμε και τότε θα τρέξουμε κι εμείς για να βοηθήσουμε όπως έχουμε βοηθήσει σε μια σειρά επενδυτών. Για να ξεμπερδέψουν, θυμάστε πόσο γρήγορα έγιναν τα απανωτά ραντεβού στο Μαξίμου και έχει δει όλους τους επιχειρηματίες. Όλους και άρα θυμάστε. Θα σας θυμίσω την υπόθεση Μαρινόπουλος. Δεν πήγαν σε αρμόδιες υπηρεσίες, πήγαν στον Πρωθυπουργό οι άνθρωποι. Και έτσι πρέπει. Διότι, σε μια σοβαρή χώρα. Κοιτάξτε να δείτε, θα συζητήσουν αρμόδιοι υπουργοί βεβαίως για να βρεθούν εκατέρωθεν λύσεις. Mm-hmm. Όταν όμως φτάσουμε και πούμε αυτή είναι η λύση, Ελντοράντο θέλω να κάνω εξόριξη Χριστού με αυτή τη μέθοδο, mm-hmm. θα πάει στις αρμόδιες υπηρεσίες. Ναι, αλλά δεν πρέπει. Σήμερα κυρία λοιπόν. Υπουργέ, με συγχωρείτε, όταν ακούει όμως ο επενδυτής και ακούει το διεθνές σύστημα έναν πρωθυπουργικό σύμβουλο να λέει στα τσακίδια μια επένδυση. Εντάξει τώρα, με συγχωρείτε, όχι, θέλω να το σχολιάσετε αυτό. Δεν θα το σχολιάσω αυτό. Λοιπόν, θα μιλήσουμε στην ουσία της συζήτησης. Κυρία, κυρία Γεροβασίλη, το σήμα λοιπόν, και επειδή είμαι υπουργός, πρέπει να δώσω και ένα σήμα από εδώ που μιλάω. Η υπόθεση Καρανίκα δεν είναι πια αστεία, κυρία Γεροβασίλη. Είναι πολύ σημαντικό ένα σύμβουλο στρατηγικού σχεδιασμού. Αυτό είναι ο τίτλος του ΦΕΚ. Να λέει στα τσακίδια Ελντοράντο. Συμφωνείτε εσείς με αυτό? Δεν θα συμφωνήσω με πολλά από αυτά που λέγονται και από πολιτικούς που είναι και εκλεγμένοι από τον ελληνικό λαό και χρησιμοποιούν το Twitter και το Facebook αντιστοίχως. Δεν θα συμφωνήσω με κανέναν. Διότι διαφωνώ με ένα τέτοιο είδους δημόσιας αντιπαράθεσης και κυρίως από τους αιρετούς. Mm-hmm. Κυρίως. Και έχουμε σειρά παραδειγμάτων. Να μην τα αναφέρω, δεν μου αρέσει να μπαίνω σε αυτή τη συζήτηση, το ξέρουμε όλοι. Λοιπόν. Τελευταία από εκεί και πέρα. Παρακαλώ. Εκείνο που θέλω να πω όμως είναι ότι η χώρα για να έχει ασφαλές επενδυτικό περιβάλλον και να υπάρχει ανταγωνισμός, αλλά όχι αθέμητος, mm-hmm. δεν μπορούμε να δώσουμε σήμα ότι ελάτε εδώ παιδιά γιατί και αθέμητα μπορούμε να σας διευκολύνουμε διότι εσείς εκβιάζετε. Mm-hmm. Εάν δώσει αυτό το σήμα η χώρα, ποτέ κανένα σοβαρό επενδυτή δεν θα πατήσει το πόδι του εδώ. Λοιπόν, και στο πλαίσιο του νόμου και των κανονισμών και το σήμα τη αντιπολίτευση και την καλών του σκεφτεί σοβαρότερα. Mm-hmm.
και όχι μόνο τη Μίζωνα, αντιπολίτευση, ότι το σήμα περάστε από εμάς και εμείς είμαστε καλύτεροι και θα σας διευκολύνουμε, είναι το παλιό ρουσφιλολογικό πελατειακό, το οποίο θέλουν και να αναβιώσουν σε αυτή τη χώρα. Δεν θα το επιτρέψουμε αυτό. Είμαστε εδώ για κάθε επενδυτή, ο οποίος σοβαρά έρχεται με όρους οικολογικούς, περιβαλλοντικούς, κοινωνικούς, εργασιακά δικαιώματα, να τα συζητήσουμε. Και δεν είναι ιδεολειψίες. Που σήμερα κόπτονται για τους εργαζόμενους, ολοκληρώνω. Αφήστε, γιατί έχουμε ένα πολύ σημαντικό τομέα να συζητήσουμε για το δημόσιο. Δεν μπορέσαμε σήμερα γιατί μας έχει καλύψει το δημόσιο, η λοιπόν, εδώ. Εγώ το ξεχώρισα όπως είδατε και είπα, ναι, η γραφειοκρατία, το δημόσιο, ναι. Να το καταργήσουμε, να μην έχουμε αδειοδοτήσεις. Αυτό μας λέει ο κύριος Μητσοτάκης, αυτό μας λέει η Νέα Δημοκρατία. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Γεροβασίλη. Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ. Καλή σας μέρα. Πάμε σε διαφημίσεις γρήγορα και επανερχόμαστε.